Και στον πρόεδρο, στον κύριο Χρήστο Χρήστου. Κύριε Χρήστου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Δημόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ. Δημοκρατία έχουμε, όλοι μιλούν. Τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε αυτό το σταθμό. Να είστε καλά. Πάμε στη χθεσινή επέτειο, πάμε στο διάγγελμα του Προέδρου και στη δική σας ματιά και άποψη όσον αφορά την πορεία των συνομιλιών. Καταρχήν, κύριε Δημόπουλε, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα γεγονός το οποίο παρατήρησα στη χθεσινή στρατηγική παρέλαση. Mm-hmm. Και αυτό το γεγονός είναι η αποκαθήλωση της ελληνικής σημαίας από τις στρατιωτικές παρελάσεις. Θεωρώ προσβολή προς τον αγώνα της ΕΟΚΑ και στους ανθρώπους οι οποίοι θυσιάστηκαν για να υπάρχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία το να αφαιρείται η ελληνική σημαία. Και αυτό διότι οι συγκεκριμένοι αγωνιστές πέθαναν με τη φράση «Ζήτω η Ένωση, ζήτω η Ελλάδα». Συγγνώμη, σας διακόπτω επειδή δεν πήγα στην παρέλαση. Τι εννοείτε ότι αποκαθήλωσαν την ελληνική σημαία? Γιατί στα πλάνα, στην τηλεόραση το βράδυ, είδα κάποιες ελληνικές σημαίες. Υπήρχε μια ελληνική σημαία απέναντι από την εξέδρα των επισήμων και αυτό ναι. Διότι επισκέφτηκε χθες και παρακολούθησε μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη στρατιωτική παρέλαση ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, ο κ. Καμένος. Mm-hmm. Αλλά στην υπόλοιπη διαδρομή, κάτι το οποίο συνηθίζεται κάθε χρόνο, ήταν να υπάρχουν ελληνικές σημαίες. Τουλάχιστον ναι. Από τα 55 χρόνια της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ελληνικές σημαίες χθες δεν υπήρχαν, αποκαθιλώθηκαν. Και δεν έφτανε μόνο αυτόν, αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου συμμετείχε χθες με άγημα οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας και παρέλασαν μπροστά από τους επισήμους με τη Βρετανική σημαία. Θεωρώ ότι αυτά είναι δείγματα το που βαδίζει και το κυπριακό πρόβλημα. Οι συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι οδηγούν τον κυπριακό ελληνισμό σε μια καλωστημένη παγίδα. Και αν δεν ξυπνήσουμε σύντομα από το λίθαργό μας, θα βρεθούμε μπροστά σε μια μεγάλη καταστροφή. Την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφασίζει να αφαιρέσει τις ελληνικές σημαίες, ο φίλος του, ο κύριος Ακιντζή, φωταγωγεί τον πενταδάχτυλο για να βλέπουμε καθημερινά τη σημαία της ντροπής, τη σημαία του κατακτητή. Οι Τούρκοι πριν λίγες μέρες δήλωσαν ξεκάθαρα ότι εάν δεν παραδώσουμε το φυσικό αέριο στα χέρια τους, αυτό σημαίνει αιτία πολέμου. Απορώ γιατί συνεχίζουμε ακόμα τις συνομιλίες. Βάσει ποιας λογικής, ποιας στρατηγικής. Παρερμηνεύτηκαν τα λόγια, κάνοντας συνήγορο τώρα εγώ, παρερμηνεύτηκαν τα λόγια του Μουσταφά Ακιντζή. Είπε ο εκπρόσωπος του. Τα διάβασε αλήθεια. Αν διαβάσετε τουρκοκυπριακό τύπο, θα δείτε ότι δεν παρερμηνεύτηκαν τα λόγια του κυρίου Μουσταφά. Απλά προσπαθώντας η δική μας κυβέρνηση να φτιάξει αυτά τα οποία είπε προηγουμένως ο φίλος τους, είπε προς τον κόσμο το δικό μας ότι παρερμηνεύτηκαν τα λόγια του. Το casus belli δεν παρερμηνεύεται. Σημαίνει αιτία πολέμου. Εκτός αυτού όμως, κάθε κύριο Ερντογάν και σίγουρα η στρατηγική του είναι σε σύμπνοια με την Άγκυρα. Άρα λοιπόν, ξανά το Κυπριακό στην ορθή του βάση, που είναι η εισβολή και η κατοχή, και όχι να μιλούμε σήμερα ότι θα παραμείνουν εκατοντάδες χιλιάδες επίκων και θα δώσουμε και 4 βασικές ελευθερίες σε 70 εκατομμύρια Τούρκους. Για όσους μας ακούν, αυτό θα σημαίνει ότι αν λυθεί το Κυπριακό, οποιοδήποτε Τούρκος επιθυμεί θα μπορεί να έρθει, να εγκατασταθεί, να αποκτήσει περιουσία και να δουλέψει στην Κύπρο. Και θα έχει φυσικά ως αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια η ελληνοκυπριακή πλευρά να είναι μειονότητα και να εξαφανιστεί ο κυπριακός ελληνισμός. Οι Τούρκοι εδώ έχουν πράξει ξανά και στην Ήμβρο και στην Τένεδο και με τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Είναι η χώρα που συστηματικά παραβιάζει ό,τι έχει υπογράψει. Κύριε, ναι, ολοκληρώσατε τη σκέψη σας? Ναι. Κύριε Χρήστο, αν εσείς ήσασταν στις διαπραγματεύσεις, πώς θα είχατε χειριστεί τις συνομιλίες μέχρι τώρα? Είσαστε από αυτούς που λένε δεν συζητώ τίποτα ή πηγαίνω στη συζήτηση και αντιδρώ διαφορετικά και πώς να αντιδράσεις διαφορετικά? Κύριε Μόπουλε, για μας καταρχήν τον αληθινό Κυπριακό είναι θέμα στρατηγικής. Το τι πρέπει να συζητούμε. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων φυσικά και θα πάμε. Αλλά θα πάμε υπό έναν όρο. Και αυτός ο όρος είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει πρόβλημα εισβολής και κατοχής από μια τρίτη δύναμη και συγκεκριμένα την Τουρκία. Δεν υπάρχει απλά μια δικοινοτική διαφορά όπως το παρουσιάζουν σήμερα. Υπάρχουν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα αρχικά ψηφίσματα, τα οποία στηρίζουν αυτή την άποψη. Βάσει λοιπόν αυτών των ψηφισμάτων θα γίνονταν και ανάλογες διαπραγματεύσεις. Αυτό το οποίο εμείς ζητούμε είναι ότι πρέπει να γίνει αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, πρέπει να γίνει αποχώρηση όλων των επίκων
Και ναι, στην Κύπρο θα υπάρξει μόνο έναν ενιαίο κράτος. Οι Τουρκοκύπροι φυσικά θα ανήκουν σε αυτόν τον ενιαίο κράτος, αλλά θα έχουν δικαιώματα μειονότητας. Αυτόν δηλαδή το οποίο αντιστοιχεί στον πραγματικό του αριθμό. Κανείς δεν τους τα αρνήθηκε αυτά τα δικαιώματα. Από εκεί και πέρα θα κλείναμε τα δοφράγματα από την επομένη που θα αναλάμβαναμε, και αυτό για να μην τροφοδοτούμε την κατοχή, να μην τροφοδοτούμε μάλλον την οικονομία της κατοχής με τα δικά μας χρήματα. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει και το βλέπουμε όλοι. Μάλιστα. Με την οικονομία πώς θα βλέπετε, κύριε Χριστού, τα πράγματα, και με την ανεργία? Το μνημόνιο λίγη, βεβαίως θα το πληρώνουμε. Κοιτάξτε, παρουσιάζεται μια ιδανική εικόνα, ότι το μνημόνιο τελειώνει, αλλά κανείς δεν μας είπε στην Πορτογαλία που τελείωσε το μνημόνιο πόσος είναι ο βασικός μισθός. Mm-hmm. Αν το 500-600 ευρώ το μήνα θεωρούνται ικανοποιητικά για να ζήσει κάποιος άνθρωπος, να βγουν και να το πούν στον κόσμο. Εμείς θεωρούμε ότι η οικονομία δεν βελτιώνεται, δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία βελτίωσης της οικονομίας. Άλλωστε είναι και ένα από τα ψέματα που λένε σχετικά με το αν λυθεί το Κυπριακό, ότι θα έρθουν λεφτά στην Κύπρο. Και το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι έδειξαν κάποιους δείχτες που μειώνουν την ανεργία. Δεν είπαν όμως ότι αυτοί οι δείχτες μειώθηκαν επειδή οι Έλληνες της Κύπρου μετανάστευσαν σε τρίτες χώρες για να δουλέψουν. Μάλιστα. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Και εσείς καλύτερα. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.